Επιτροπής, τον Φιλανδό, τον κύριο Κατάινεν. Και τον ρώτησε κατά πόσον είναι αλήθεια ότι οι δανειστές πιέζουν για αναστολή, για κατάργηση της αναστολής πληστηριασμών και για προχώρημα στους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Και ο κύριος Κατάινεν, αυτό είναι γραμμένο στα πρακτικά του Ευρωκοινοβουλίου, είπε ότι αυτό είναι αλήθεια και ότι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και Πασόκ το έχει αποδεχτεί. Αυτό είναι επίσημα καταγραμμένο. Τώρα, βέβαια, είναι μια δήλωση. Απλώς το βάζω εκεί, διότι νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα όταν η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ επιτίθενται σε αυτό τον συμβιβασμό τον οποίο έφτασε η κυβέρνηση μετά από πολύ σκληρή διαπραγμάτευση, να λένε ότι αυτό είναι τόσο χειρότερο. Αλλά θέλω να με συγχωρείτε να πω και τώρα κάτι άλλο. Γιατί κοιτάξτε, συμφωνείτε με τον Τζαβάρα, είπε ο κ. Τζαβάρα για το τραπεζικό σύστημα. Αυτό λοιπόν, ακούστε να δείτε, δεν είναι το τραπεζικό σύστημα. Αυτό είναι η καταστροφή που μας έφερε ο νεφιλελεύθερος καπιταλισμός. Γιατί έσκασε το Lehman Brothers? Γιατί μπήκαμε στη μεγάλη κρίση? Για τα λεγόμενα subprime mortgages, που είναι ακριβώς αυτό που λέμε εμείς κόκκινα δάνεια. Τράπεζες στο ύστερο καπιταλισμό, μάλιστα μετά την παγκοσμιοποίηση, που έχει φύγει από τη Δύση και ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας, ο μόνος τρόπος για να μπορούσε να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη ήταν μέσα από την πούληση των υπηρεσιών. Για να πουλάς υπηρεσίες έπρεπε να δίνεις δάνεια σε κόσμο ο οποίος δεν είχε τη δυνατότητα να τα ξεπληρώσει ή δεν θα είχε όταν θα άρχισε μια οικονομική κρίση. Αυτό συνέβη στην Αμερική. Ένα αντιστάθμισμα του εισοδήματος, το λέγαμε και ακριβώς. Και ακριβώς. Υπάρχει και κάτι χειρότερο. Λοιπόν, το χρήμα πλέον έχει γίνει σημειακό. Δεν είναι σημειακό που ακολουθείτε. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα, είναι, νομίζω, δεν είναι αρκετό να πούμε ότι φταίνει οι τράπεζες. Προφανώς φταίνει οι τράπεζες και στην Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν πολλαπλές αποφάσεις δικαστικές οι οποίες θεωρούν ότι όταν οι τράπεζες δεν είχαν κάνει το απαραίτητο risk assessment, αν δεν είχαν δηλαδή εκ των προτέρων υπολογίσει τη δυνατότητα, η πιθανότητα του δανειολήπτη να μην μπορεί να πληρώσει, τότε έχουν νομική ευθύνη, πέρα από την ηθική βέβαια, και πρέπει να γίνει μεγάλο κούρεμα στο χρέος τους. Αλλά αυτό δεν ήταν μόνο οι τράπεζες. Ήταν ένα καπιταλιστικό σύστημα το οποίο είναι άπλιστο, το οποίο δουλεύει μέσα από τη συνεχή μεταφορά κεφαλαίων, πόρων από τους φτωχούς στους πλουσίους και το οποίο, καλός ή κακός, μέσα από την ιδεολογία υποστηρίζει εδώ η Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν λοιπόν οι τράπεζες, ήταν το εργαλείο, το όργανο. Το όργανο σε αυτήν την πολιτική, εντάξει, στην οποία το δάνειο ήταν το λιπαντικό. Εγώ δεν είμαι η τράπεζα, λέω για ευθύνες του καπιταλισμού έτσι όπως λειτουργεί. Ναι. Που οι τράπεζες είναι το εργαλείο του ακριβώς για να περνάνε αυτές τις επιθετικές πολιτικές εναντίον εδώ όμως των φτωχών. Είναι και θεσμικά, είναι και θεσμικά κακοφτιαγμένο αυτό. Ναι. Δηλαδή δεν έχει τον ορθολογισμό. Δεν έχει τον ορθολογισμό ενός συστήματος όπως στη Γαλλία, στις χώρες δηλαδή του καπιταλισμού που πραγματικά εκεί υπηρετούνται και κάποιες άλλες αρχές. Εδώ ήταν λίγο βαρβαρό, βλαχοπαρό. Ένα παράπονο.